Καλημέρα σας. Σήμερα φτιάξαμε δύο συνταγές ποντιακές. Η μία είναι το χαβίτσι με καλαμποκίσιο αλεύρι και τυρί και το άλλο είναι τα κιντέτα που λένε πόντι με τσουκνίδα. Τσουκνίδα! Το χαβίτσι, η Παρασκευή το είναι βάζουμε στην κατσαρόλα καλό βούτυρο, αγνό. Και σε ένα άλλο μπολάκι λιώνουμε ανάλογα την ποσότητα που θέλουμε να κάνουμε και λιώνουμε 3-4 κουταλιές αλεύρι καλαμποκίσιο με νερό. Και μετά το ρίχνουμε στο λιωμένο βούτυρο που είναι της κατσαρόλας. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνουμε και το τυράκι μέσα. Άλλοι το προτιμούν με πετιμέζι, άλλοι με ζάχαρη. Εγώ το έχω κάνει με τυράκι. Αυτή είναι η συνταγή και το τρώγανε παλιά και τώρα φυσικά το τρώνε. Τα κινέατα είναι τη τσουκνίδα, το φρέσκο, την κορυφή μαζεύουμε, τα φρέσκα φυλλαράκια, τα πλένουμε καλά και τα βάζουμε να βράσουν με σκόρδο. Πάλι το σκόρδο το βάζουν μετά, εγώ το βάζω μαζί με την τσουκνίδα και βράζει, γιατί δεν θέλω να είναι πολύ έντονο. Βράζει η τσουκνίδα, στραγγίζουμε το ζωμό, τον κρατάμε και την πολτοποιούμε στο μούλτι. Γίνεται σαν κρέμα, σαν αληφή. Και τη ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα και ρίχνουμε 3-4 κουταλιές ανάλογα την ποσότητα αλεύρι. Το ανακατώνουμε, γίνεται περίπου σαν την μπεσαμέλ που κάνουμε και το ξαναρίχνουμε και το βάζουμε να βράσει. Μόλις τελειώσει, πήξει, έτσι γίνει σαν κρέμα, το κατεβάζουμε, βάζουμε ξερό δυόσμο, το τρίβουμε και το βάζουμε μέσα και το τρώμε. Αυτό ήταν. Απλά πράγματα.